Λοιπόν, είναι ο Αντώνης Βοσκοίτης, συνάδελφος. Λίγο ησυχία, αν θέλετε, παιδιά. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Επειδή είναι και πάρα πολύ ο κόσμος, να ακούγονται και μουσική, να ακουγόμαστε και εμείς που δεν έχουμε καμία συνοδεία οργάνου. Αν θέλετε, λίγο ησυχία. Μια μέρα είπαν, πεθαίνουμε στη Συρία, πεθαίνουμε στο Αφγανιστάν, πεθαίνουμε στο νότο της Αφρικής, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Έχουμε αποδεκατιστεί από τους πολέμους. Οι εταιρείες πετρελαίου έχουν καταστρέψει τη φύση μας. Πίνουμε μολυσμένο νερό. Πεθαίνουμε από μεταδοτικές ασθένειες. Θα φύγουμε για την Ευρώπη μέσω της Λιβύης. Οι εφημερίδες έγραψαν. Χιλιάδες Αφρικανοί πεθαίνουν στη Σαχάρα πριν φτάσουν στη Λιβύη. Η Σαχάρα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο. Αν πεθάνεις, σπάνια κάποιος θα κάνει τον κόπο να σε θάψει. Η Σαχάρα μυρίζει θάνατο. Ένας που έχασε τον αδερφό του στη Σαχάρα είπε, «Κοιμήσου, αδελφέ, θα παλέψω εγώ για τα παιδιά σου». Όσοι έφτασαν στη Λιβύη είπαν, «Μας απαγάγουν συμμορίες. Έχουμε ένα όπλο στον κρόταφο. Τηλεφώνησε να φέρουν λίτρα. Είμαστε στριμωγμένοι σε κέντρα κράτησης. Στα πόδια μας αλυσίδες. Είμαστε σκλάβοι σε ιδιωτικά και δημόσια κάτεργα. Τα πρόσωπά μας πίσω από σίδερα ματώνουν. Τα κορμιά μας σε υγρά υπόγεια είναι χαραγμένα με μαχαίρια. Είμαστε εγκλωβισμένοι στην κόλαση. Όσοι κατάφεραν να αποδράσουν και δεν πνίγηκαν, είπαν στους διασώστες τους. Η γυναίκα, έχετε τεστ εγκυμοσύνης. Έχουμε βιαστεί όλες. Ο άνδρας, τα βράδια μεθούσαν οι φύλακες στα κέντρα κράτησης και μας πυροβολούσαν για να σπάσουν πλάκα. Μας πουλούσαν και μας ξαναπουλούσαν σε άλλους αφέντες. Αυτό το σημάδι στην κοιλιά μου είναι από βασανισμούς. Αυτά τα δάχτυλα εκείνοι μου τα έκοψαν. Προτιμώ να πνιγώ παρά να επιστρέψω πίσω. Πάρτε μας στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη είπε, κλείνω τα σύνορα. Μας απειλούν οι τραγωδίες των άλλων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν, φροντίστε να κρατήσετε τους σκλάβους στο έδαφός σας. Οι συμμορίες της Λιβύης είπαν, όλα θα γίνουν, αρκεί να πληρωθούμε καλά. Οι διασώστες είπαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, τον βασανιστή να διασώσει τον βασανιζόμενο. Οι διασώστες είπαν, τα καράβια μας θα παραμείνουν εδώ. Οι ηγέτες της Ευρώπης είπαν, κανένα διασωστικό καράβι δεν νομιμοποιείται να διασώζει απελπισμένους. Η απελπισία δεν θα φτάσει στην Ευρώπη. Έχουμε αρκετή στη γερασμένη μας Ήπειρο. Να προστατευτεί η Ευρώπη από τους απελπισμένους της Αφρικής, του Αφγανιστάν, της Συρίας, της Τουρκίας. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις είπαν, η Ευρώπη αφήνει τους πρόσφυγες στους δολοφόνους τους. Ένας πρόσφυγας ρώτησε, σε ποια Ήπειρο ο άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερα άνθρωπος, μετά πνίγηκε στη Μεσόγειο. Οι διασώστες είπαν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη σιωπή από εκείνη του πνεγμού ενός ανθρώπου. Κάτω από την επιφάνεια του νερού, καραδοκεί η πιο επώδυνη βαρύτητα. Τα ΜΜΕ είπαν, η οικονομική κρίση στην Ευρώπη, η πολιτική κρίση στην Ευρώπη, η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. Οι νεκροί έξω από τα σύνορά μας είναι αόρατοι. Η Ευρώπη είπε, αυτή η σημαία του τελευταίου διασωστικού πλοίου στα νερά της Λιβύης υποστέλλεται. Οι Τούρκοι και Κούρδοι πολιτικοί πρόσφυγες είπαν, στην Ελλάδα μας βασανίζουν, μας απελάβουν παράνομα νύχτα σε κυβέρνητες σχεδίες. Μας καταδικάζουν με έναν αιώνα φυλάκιση. Στην Τουρκία μας φυλακίζουν, μας βασανίζουν, απειλούν τις οικογένειές μας, αποδεκατίζουν τα αδέρφια μας. Είμαστε εγκλωβισμένοι στο Αιγαίο. Πεθαίνουμε στο Αιγαίο ανάμεσα σε δύο αφιλόξενες τεριές, στις ακτογραμμές των οποίων μας κυνηγούν ένοπλοι, σαν να είμαστε χειρότεροι εγκληματίες. Η Ευρώπη είπε, δεν σας ακούω. Οι διασώστες είπαν, δεν μας ακούνε. Οι πρόσφυγες είπαν, ούτε οι προσευχές μας δεν έχουν παραλείπτει. Η θάλασσα είπε, έχω χορτάσει θάνατο, φτάνει.
Η Φωτεινή Λαμπρίδη και εγώ, ο Αντώνης Μποσκοίτης, σας διαβάσαμε ένα κείμενο εξαιρετικό της Φωτεινής Λαμπρίδη, βασισμένο σε μαρτυρίες του διασώστη Ιάσον Αποστολόπουλο. Σας ευχαριστούμε. Μουσική συνέχεια.